Προχωράει με γοργού ρυθμού η διαδικασία αποκατάσταση του τείχου αντιστήριξη, του οδοστρώματο και του πεζοδρομίου στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνη λόγω με προπολογισμό μελέτη 114.900 ευρώ. Μπορήσουμε με κάποιες γραφειοκρατικές αγγυλώσεις που είχαμε και τις ξεπεράσαμε. Το έργο όμως προχωράει αυτή τη στιγμή. Έχουμε φτάσει τουλάχιστον στο 30 με 40% του αντικειμένου του και θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. Η εκτίμησή μου είναι ότι μέσα στο Φεβρουάριο θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, ενδεχομένως και επανάχρηση της οδού. Αλλά πιστεύουμε ότι δεν θα ξεπεράσουμε το. Μάρτιο Μάρτιος ίσως μας χρειαστεί μόνο για ασφαλτοστρώσεις. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννη Κοβίδη, τα γραφειοκρατικά ζητήματα στάθηκαν εμπόδιο στη διαδικασία αποκατάσταση του έργου, το οποίο αγγίζει τα 30 μέτρα. Οι διαδικασίε είναι επώδυνε γραφειοκρατικά και δυστυχώ είμαστε σε αυτή την κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Ε, Παρ' όλα αυτά, πρέπει να τονίσουμε ότι ε, η ανταπόκριση της υπηρεσίας όσον αφορά την, ε, το ξεκίνημα του έργου ήταν άμεση. Μάλιστα. Ε, και πόσο θα κοστίσει το έργο, αν την αρχή, Το έργο είναι της τάξης των 100.000, αν θυμάμαι καλά, ε, ή κάπως παραπάνω 110, αν δεν κάνω λάθος. Θα αποκατασταθεί ένα τμήμα περίπου 30 μέτρων από το παλιό τυχείο. Η κατάπτωση αφορούσε τα 20 μέτρα, 22, αλλά κρίθηκε σκόπιμο να επεκταθεί γιατί είχε υποστεί αρκετή ζημιά και ένα επιπλέον κομμάτι. Οπότε στα 30 μέτρα θα είμαστε ικανοποιημένοι ότι θα αποκατασταθεί ώστε να μας κρατήσει άλλα 50 χρόνια τουλάχιστον που θα υπάρχει αυτή η κατάσταση. Όλα δείχνουν ότι το έργο θα έχει τελειώσει μέχρι το Φεβρουάριο, οπότε και θα δοθεί σε χρήση η οδός. Η ολοκλήρωση του έργου ε, θα γίνει μέσα στο Μάρτιο, είπαμε για τους λόγους του ασφαλτικού που θα χρειαστεί να γίνει. Κατά τα άλλα δεν βλέπω να υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα.